Γεια σας φίλες μου, θα δείξουμε πως γίνεται το σάμαλι. Πως το φτιάχνω εγώ, δική μου συνταγή. Έχω 3 φλιντζάνια σε μυγδάλι, χοντρό. 3 ποτήρια ζάχαρη και μέσα έχει αλεσμένη μαστίχα, ένα κουταλάκι του γλυκού. Και θα το ενώσω μαζί με το γιαούρτι και το γάλα. Και ένα κουταλάκι του γλυκού σόδα. Εδώ έχω 3 ποτήρια σιμιγδάλι, 3 ποτήρια ζάχαρη μαζί με μαστίχα, ένα κουταλάκι του γλυκού και ένα κουταλάκι του γλυκού σόδα θα βάλουμε τώρα εδώ. Θα βάλουμε το γιαούρτι μας, έναν κεσεδάκι, πόσα γραμμάρια είναι, 400 νομίζω, 450 γραμμάρια. Τα γάλα θα χρειαστούμε πολύ λίγο. Σεδάκι, γιαούρτι, πρόβιο έβαλα εδώ, ό,τι έχετε να βάλετε, δεν με ενοχλεί. Να κατέβουμε καλά. Και θα προσθέσω λίγο γάλα. Περίπου 100 ml γάλα χρειάζεται. Είναι πανεύκολο αυτό το σαμάλι, εξαιρετικό. Το αφήνουμε για μισή ώρα να σταθεί και το ψήνουμε στους 170 βαθμούς για μία ώρα σε προθερμασμένο φούρνο στο μανιά. 170 βαθμούς στον αέρα χρειάζεται για μία ώρα περίπου. Το αφήσουμε για μισή ώρα και μετά το βάζουμε στο φούρνο. Μου να μπει στο φούρνο στους 170 βαθμούς για μία ώρα. Αφράτο, τέλειο, φανταστικό. Του δίνει αυτή την αφρότητα η σόδα. Γι' αυτό γίνεται τόσο αφράτο και νόστιμο. Να πούμε και τα υλικά για το σιρόπι μας για να το φτιάξουμε πριν να ψηθεί το γλυκό μας για να το βάλουμε από πάνω κρύο. Το σιρόπι μας είναι 2,5 ποτήρια ζάχαρη, 3 ποτήρια νερό, λίγη κανέλα, μία κανέλα, λίγα γαρίφαλα και μισό λεμόνι το χυμόν του. Το βράζετε για 5 λεπτά και έχουμε έτοιμο σιροπάκι. Έφυγε και το γλυκό μας, ερώτησε. Πάμε να βάλουμε το σιροπάκι μας.
Είναι τέλειο και κάνει και κράτς κρούτς. Με τέλεια γκρούστα. Φανταστικότατο, φίλες μου. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση. Φτιάξετε το κι εσείς. Έγινε καταπληκτικό και ζουμερότατο.